Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πριστόριους ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας για τη διαρροή μυστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Γερμανών αξιωματικών στη Ρωσία ο ίδιο ισχυρίστηκε ότι τα συστήματα επικοινωνία δεν παραβιάστηκαν. Σύμφωνα με εκείνον, η συνομιλία καταγράφηκε λόγω λάθου εφαρμογή και επειδή δεν ακολούθησαν όλοι οι συμμετέχοντε στην προβλεπόμενη διαδικασία ασφαλού κλήση. Προηγουμένω, η διαρροή σημειώθηκε μέσω ενό συμμετέχοντο από τη Σιγκαπούρη, ο οποίο συνδέθηκε μέσω μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση, δηλαδή μέσω μια ανοιχτή σύνδεση. Αναλυτικότερα, ο Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνα Μπόρι Πιστόριου τη Γερμανία ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα. Του σκανδάλου που ταλανίζει τη χώρα. Ω εκ τούτου, η συνομιλία μεταξύ υψηλοβαθμών αξιωματικών σχετικά με το οπλικό σύστημα Τάουρου θα μπορούσε να καταγραφεί από τη Ρωσική Μυστική Υπηρεσία μόνο λόγω ενό λάθου ατομική εφαρμογή, όπω σημείωσε οι γραμμέ WebEx, δεν παραβιάστηκαν. Ένα από του συμμετέχοντε συμμετείχε στο συνέδριο από τη Σιγκαπούρη και πιθανότατα χρησιμοποίησε είτε ένα μη ασφαλέ κινητό τηλέφωνο, είτε μία μη ασφαλή γραμμή WiFi στο ξενοδοχείο εκεί. Ο υπουργό υποθέτει ότι ήταν σύμπτωση και όχι στοχευμένη επίθεση από ρώσο κατάσκοπο. Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη διάσκεψη Ευρωπαίων στρατιωτικών. Ω εκ τούτου η συνομιλία μεταξύ των αξιωματικών ήταν ένα χτύπημα, είπε ο Πιστόριου. Ο ίδιο υπέθεσε ότι ήταν ένα τυχαίο χτύπημα ω μέρο μια ευρεία διαφοροποιημένη προσέγγιση. Ωστόσο, η έρευνα για το περιστατικό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια τη συνομιλία, συζητήθηκαν τα επιχειρησιακά σενάρια για το γερμανικό πύραυλο Κρού Τάουρου και αν επρόκειτο να παραδοθεί στην Ουκρανία. Στην ηχογράφηση αναφέρεται επίση ότι δεν υπάρχει πολιτικό πράσινο φω για την παράδοση των πυραυλών Κρού που ζητά το Κίεβο. Ο καγκελάριο Όλαφ Σόλτ δικαιολογήσε την απορρίψή του, λέγοντα ότι η Γερμανία θα μπορούσε τότε να παρασυρθεί στον πόλεμο. Γι' αυτό δέχεται έντονη κριτική τόσο εντό του συνασπισμού όσο και από την αντιπολίτευση.